Τα εξαιρετικά αγροτικά προϊόντα της Πελοποννήσου προβάλλονται στο εξωτερικό και τη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση για φρούτα και λαχανικά που εξελίσσεται στο Βερολίνο. Η Μέρα Πελοποννήσου υλοποιεί ένα σπουδαίο πρόγραμμα εξωστρέφειας με μοναδικό γνώμονα την ανάδειξη των μοναδικών σε ποιότητα αγροτικών μας προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, συμμετέχουμε για τρίτη συνεχόμενη φορά στην έκθεση Fruit Logistica, τη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση για φρέσκα φρούτα και λαχανικά που λαμβάνει χώρα στο Βερολίνο, στη Γερμανία. Πελοποννησιακές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν και να εκθέσουν τα προϊόντα τους, να συνάψουν επιχειρηματικές συμφωνίες, μα πάνω απ' όλα όλοι μαζί να αναδείξουμε τα μοναδικά σε ποιότητα αγροτικά μας προϊόντα. Όπως σημείωσε την συνέχεια ο αντιπεριφερειάρχης Περικλής Μαντάς, για την χώρα μας και για τα προϊόντα της Πελοποννήσου υπάρχουν δύο παράγοντες που δημιουργούν προβληματισμό στις μεγάλες εταιρείες διακίνησης. Το πρώτο έχει να κάνει με τις μειωμένες ποσότητες και τη χαμηλή ποιότητα λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών που περάσαμε το τελευταίο διάστημα. Και το δεύτερο έχει να κάνει με τις επικείμενες κινητοποιήσεις των αγροτών μας, οι οποίες προσπαθούν να στηρίξουν τα δίκαια αιτήματά τους. Και με τις αποφάσεις που έχουν πάρει όσον αφορά τη δράση τους για να κλείσουν τους δρόμους, θα προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα στη διακίνηση των προϊόντων μας. Άρα λοιπόν το μήνυμα φεύγει από εδώ, από το Βερολίνο, από την καρδιά της ξένης αγοράς, είναι διπλό. Ένα μήνυμα στην κυβέρνηση, η οποία θα πρέπει άμεσα να ενσκύψει στα μεγάλα προβλήματα των αγροτών και να δώσει λύσεις που θα συμβάλλουν στη βιωσιμότητά τους. Και ένα δεύτερο μήνυμα που θα πρέπει να απευθύνεται απευθείας στους αγρότες. Να προσπαθήσουν με τις στάσεις και με τις κινητοποιήσεις τους να μην υποδαβλίσουν οι ίδιοι την αξία των προϊόντων, δυσκολεύοντας τη μεταφορά από τον τόπο παραγωγής στα κέντρα διανομής στο εξωτερικό. Όλοι μαζί μπορούμε πραγματικά να αλλάξουμε την κατάσταση, να στηρίξουμε τον πρωτογενή μας τομέα και η Περιφερειακή Αρχή σε κάθε της βήμα από εδώ και στο εξής θα κάνει όσα περισσότερα πράγματα μπορεί για να στηρίξουμε αυτό το πυλώνα ανάπτυξης της τοπικής μας οικονομίας.